Γεια σας, καλησπέρα από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο, κυρίες και κύριοι, θα εξετάσουμε μερικούς απλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κατασκευάσουμε καμπύλες μαθηματικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, στην οθόνη σας βλέπετε μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων η οποία έχει προέλθει από μια παράσταση αυτής της μορφής, το ψήσον ρίζα του 100 - χ τετράγωνο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή στην R, πολύ πιο απλή από ό,τι έχουμε δει στο Excel, στο Calc, στα λογιστικά φύλλα γενικά. Προγράμματα και προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως είναι η R γενικά είναι πάρα πολύ βολικά στο να χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές τέτοιων καμπυλών, και μάλιστα η R σας δίνει και μεγάλη δυνατότητα και ευελιξία όχι μόνο να κατασκευάσετε μια καμπύλη, αλλά να τοποθετήσετε πάνω της διάφορα σημεία, όπως για παράδειγμα αυτά τα τρία σημεία που έχω βάλει εγώ εδώ, δηλαδή ένα σημείο που είναι εντός της περιοχής παραγωγικών δυνατοτήτων, ένα σημείο το οποίο είναι πάνω ακριβώς στην καμπύλη και ένα σημείο που το οποίο είναι εκτός. Θα δούμε μερικές απλές τέτοιες περιπτώσεις, από εκεί και μετά νομίζω ότι τα παραδείγματα που θα δώσουμε είναι επαρκέστατα για να μπορέσετε να δουλέψετε μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία μαθηματικών, έτσι, συναρτήσεων και καμπυλών από αυτές τις οποίες θα εξετάσουμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, τα παραδείγματα που θα εξετάσουμε μπορείτε να τα πάρετε και εσείς από εδώ, από αυτό το αρχείο που λέγεται Καμπύλες Μαθηματικών Συναρτήσεων στην R, και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια απλή μαθηματική καμπύλη, όπως για παράδειγμα είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψήσων χ τετράγωνο, έτσι όπως τη δίνουμε εδώ. Για να κατασκευάσουμε, κυρίες και κύριοι, μια τέτοια καμπύλη, υπάρχουν δύο γενικές μορφές κατευθύνσεις θα δούμε. Ο πρώτος είναι να κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών, παρόμοια όπως το έχουμε κάνει και με το Excel ή το Calc, για το Χ και για το Ψ. Το Χ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αριθμητική πρόοδος. Για παράδειγμα εδώ, κατασκευάζουμε μια αριθμητική πρόοδο, μια ακολουθία τιμών του Χ που ξεκινάει από το μείον 5, τελειώνει στο 5 και αυξάνεται κατά 0,1. Αυτό εδώ σας θυμίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη συνάρτηση, με την εντολή sex sequence, δηλαδή ακολουθία. Κοιτάξτε λίγο, αν εδώ δώσουμε για παράδειγμα το 1 και το 5, θα πάρουμε την ακολουθία τιμών 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ μπορούμε να δώσουμε μία επιπλέον επιλογή, το buy, το οποίο είναι το βήμα αύξησης. Κατά προεπιλογή αυτό είναι μονάδα, οπότε οι τιμές αυξάνονται κατά μία μονάδα. Μπορούμε όμως να το βάλουμε σε μικρότερες τιμές, για παράδειγμα στο 0,5, και έτσι να έχουμε την ακολουθία 1, 1,5, 2, 2,5 και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε καμπύλες μαθηματικών συναρτήσεων, για να πετύχουμε έτσι μια καλή ομαλότητα της καμπύλης, καλό είναι αυτή η τιμή να είναι αρκετά κάτω από την μονάδα, όταν έχουμε περιοχές τιμή μόνο όπως εδώ, για παράδειγμα από το μείον 5 στο 5, από το μείον 1 στο 1 και ούτω καθεξής. Γενικά να έχουμε υπόψη μας ότι κατά προσέγγιση, εξαρτάται αυτό από το μαθηματικό τύπο της καμπύλης, θα χρειαστούμε περίπου 25 με 30 έως 100 με 200 σημεία περίπου. Ας το πούμε κάτι ανάμεσα στο 50 και στο 100. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μαντέψετε ότι μια τέτοια ακολουθία έχει πόσα. Περίπου 100 σημεία, 101 για την ακρίβεια όπως βλέπετε εδώ. Ξεκινάει από το μείον 5 και ένα 0,1 πηγαίνει στο 5. Η διαφορά το εύρος δηλαδή των τιμών του Χ εδώ, του διανύσματος Χ, είναι 10, 0,1 μας κάνει 100 συν μια τελική τιμή 101. Αυτό σας λέω ότι είναι κατ' εκτίμηση. Μπορείτε να πετύχετε δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα και με λιγότερα ή περισσότερα σημεία. Περίπου όμως 100 γενικά είναι υπεραρκετά στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τώρα, εφόσον έχουμε αυτό το διάνυσμα Χ, το οποίο μπορούμε να το δούμε εδώ, έχει όλες αυτές τις τιμές, μπορούμε πολύ εύκολα με μια εντολή αυτής της μορφής, δηλαδή να γράψουμε ψ χ τετράγωνο, να κατασκευάσουμε και ένα διάνυσμα τιμών για το ψ, τις αντίστοιχες τιμές δηλαδή του χ. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ύψος στο τετράγωνο. Ο πιο απλός τρόπος λοιπόν για να καλέσουμε, που μπορούμε να καλέσουμε για να πετύχουμε το γράφημα της συνάρτησης ψήσων χ τετράγωνο είναι η εντολή plot, όπου στο πρώτο όρισμα δίνουμε το χ, τις τιμές δηλαδή στον οριζόντιο άξονα, στο δεύτερο όρισμα τις τιμές του ψ, στον κάθετο άξονα, και ορίζουμε τον τύπο του γραφήματος με γραμμές. Αυτό το L εδώ είναι η κωδική ονομασία για να τοποθετηθεί το γράφημα με γραμμές. Και έτσι πετυχαίνουμε να πάρουμε το γράφημα της συνάρτησης ψήσων χ τετράγωνο.
Προσέξτε λίγο, αν εδώ δεν είχαμε δώσει αυτή την επιλογή, δεν είχαμε γράψει δηλαδή το type isonel, για παράδειγμα μόνο γράφαμε plot χ, ψ, όπως έχουμε δει θα πάρουμε γράφημα με σημεία. Αυτό δεν είναι απολύτως κακό ή ας το πούμε απολύτως λάθος, μερικές φορές μπορεί να είναι αυτό το ζητούμενο. Γενικά όμως νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με τα γραφήματα καμπυλών να παριστώνται με συνεχείς γραμμές, οπότε είναι προτιμότερο να το κάνουμε έτσι. Συγγνώμη. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, ας δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε τώρα ένα γράφημα που αναπαριστά το ψήσον συνημήτων χ, το cosine χ δηλαδή. Εδώ προσέξτε να δείτε λίγο κάτι. Εργαζόμαστε με πολύ παρόμοιο τρόπο. Κατασκευάζουμε για παράδειγμα μία αλληλουχία τιμών για το χ, η οποία κατασκευάζεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Έχετε φανταστεί, φαντάζομαι ήδη όλοι σας, ότι ξεκινάμε από το 0, πηγαίνουμε στο 4π και αυξανόμαστε κατά π 20. Αυτό εδώ τώρα πια θα μας δώσει μία ακολουθία τιμών του χ, μπορούμε να τη δούμε εδώ. Ξεκινάει από το 0 και αυξάνεται κατά π 20. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για γωνίες και όταν χειριζόμαστε τριγωνομετρικές ποσότητες γενικά δουλεύουμε με ακτίνια, οπότε αυτή εδώ η ποσότητα είναι η γωνία σε ακτίνια. Στη συνέχεια μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση cosine χ για να κατασκευάσουμε το διάνυσμα τιμών του ψ, να βρούμε δηλαδή για κάθε χ που έχουμε δώσει πριν, για όλες αυτές εδώ τις τιμές, τα αντίστοιχα ψ, τα αντίστοιχα συνημήτωνα. Όπως βλέπετε εδώ και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η κλίση της συνάρτησης και της εντολής γίνεται μόνο μία φορά. Δεν κάνουμε δηλαδή αυτό που είχαμε κάνει στο Excel, στο Calc, αν θυμάστε, όπου έπρεπε να γράψουμε ένα τύπο σε ένα κελί, να τον τραβήξουμε προς τα κάτω κτλ. Όλα αυτά εδώ είναι παντελώς αχρίαστα. Και στη συνέχεια εδώ, κυρίες και κύριοι, κάνουμε το γράφημα του συνημητών από το 0 ως το 4π. Εκτός από την επιλογή L που έχω δώσει εδώ για τις γραμμές, να εξηγήσουμε λίγο αυτές τις δύο παραπάνω εντολές, το LW και το Color. Το LW μας δηλώνει το πάχος της γραμμής. Για παράδειγμα, προσέξτε, αν εδώ το δώσουμε 4, η γραμμή θα γίνει αρκετά πιο έντονη. Το προκαθορισμένο βέβαια πάχος είναι το 1. Που είναι μια σχετικά λεπτή γραμμή, μπορείτε να ξεφύγετε πάρα πολύ στο πάχος, για παράδειγμα να δώσετε 10, πάρετε πολύ έντονες γραμμές. Δεν το συνηθίζουμε να σας πω την αλήθεια και πάρα πολύ αυτό, ανάμεσα στο 2, στο 3 νομίζω ότι θα είμαστε υπερικανοποιημένοι. Και από την άλλη μεριά το color, η επιλογή εδώ μπορεί να είναι ένας αριθμός όπως είναι εδώ το 2, μισό λεπτάκι, ναι, που μας δίνει το κόκκινο χρώμα, ή για παράδειγμα να πάρουμε το πράσινο χρώμα με το 3 και τα λοιπά, το μπλε χρώμα με το 4 και τα λοιπά, ή μπορούμε να δηλώσουμε το χρώμα απευθείας εδώ με τη λέξη του, δηλαδή να γράψουμε το χρώμα είναι το μπλε, ή όπως το είχαμε στην αρχή να γράψουμε red που είναι το κόκκινο. Στην περίπτωση που έχουμε αριθμούς, δηλώνουμε το χρώμα δηλαδή αριθμητικά, τα εισαγωγικά δεν είναι απαραίτητα, μπορούμε δηλαδή να γράψουμε κατευθείαν τον αριθμό όπως το έχουμε κάνει εδώ και στο LW. Και να πάρουμε αυτό που είχαμε πριν. Αν όμως δηλώσετε το χρώμα με τη λέξη, γράφοντας δηλαδή μια ακολουθία από γράμματα, από χαρακτήρες, τότε θα πρέπει να τα βάλετε μέσα σε εισαγωγικά. Με πολύ παρόμοιο τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα γράφημα το οποίο έχει ταυτόχρονα δύο καμπύλες. Για παράδειγμα, θα δούμε εδώ το γράφημα του συνημητώνου και του ημητώνου. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ήδη στη διάθεσή μας τα διανύσματα χ και ψ. Το ψ έχει τις τιμές για το συνημήτωνο του χ. Οπότε με μία απλή κλίση της εντολής συνημητώνου μπορούμε να κατασκευάσουμε τώρα πια και τις τιμές για το ημήτωνο. Γράφουμε τώρα αυτήν εδώ την εντολή. Ας την αραιώσουμε λίγο να τη δούμε λίγο καλύτερα. Η οποία, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, δημιουργεί ένα κενό γράφημα, δημιουργεί δηλαδή ένα πλαίσιο του γραφήματος, αλλά δεν τοποθετεί καμπύλες μέσα του, παρόλο που έχει εδώ το ψ. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό εδώ? Με την επιλογή N, το οποίο βάζουμε στο type. Είναι σαν να λέμε δηλαδή, με λίγα λόγια, κατασκεύασε το γράφημα, αλλά μην βάζεις τις καμπύλες. Κάνε όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω, βάλε άξονες, πλαίσια κτλ. Και αυτό ακριβώς έχει κάνει. Με την επιλογή εδώ στο X label κενό, όπως και στο Y label, όπως βλέπετε δεν έχουν μπει εδώ ούτε το χ, το ψ, ούτε τίποτα. Κάτι που το
μερικές φορές το συνηθίζουμε στις μαθηματικές τύπου αναπαραστάσεις. Αν αυτό σας λέω είναι επιθυμητό, μπορείτε με λίγα λόγια να αναιρέσετε την εμφάνιση αυτών των ετικετών με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αν επίσης είναι επιθυμητό, μπορείτε να καλέσετε την εντολή grid, η οποία, όπως θυμάστε, θα σας δώσει τι πράγμα. Τις γραμμές πλέγματος, αυτές τις αραιές γκρίζες γραμμές οριζόντια και κάθετα, κάτι που επίσης είναι συνηθισμένο σε μαθηματικού τύπου αναπαραστάσεις. Πάνω τώρα σε αυτό εδώ το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, μπορούμε να τοποθετήσουμε τις δύο καμπύλες που θέλουμε, κυρίες και κύριοι, την ψ και την Z, με την εντολή lines. Η εντολή lines σε ένα υπάρχον πλαίσιο γραφήματος τοποθετεί μία καμπύλη. Για παράδειγμα, δείτε εδώ, αυτή εδώ είναι η γνωστή μας καμπύλη του συνειμητών, όπως τη βλέπετε, και από κάτω ακριβώς έχουμε καλέσει την εντολή η οποία θα μας δώσει την καμπύλη του ημιτόνου, η οποία ξεκινάει από το 0 σε αντίθεση με το συνειμήτωνο που ξεκινάει από τη μονάδα. Υπενθυμίζω και πάλι ότι το LW ίσον 1 εδώ σημαίνει το πάχος της καμπύλης είναι 1, ενώ εδώ το πάχος της καμπύλης είναι 2. Το χρώμα εδώ είναι το δεύτερο, είναι το κόκκινο χρώμα, ενώ πράσινο είναι το χρώμα νούμερο 3, στη σειρά με την οποία καταλογραφούνται τα χρώματα. Έτσι έχουμε πετύχει την εμφάνιση δύο καμπυλών σε ένα διάγραμμα, οι οποίες μεταξύ τους διαχωρίζονται τόσο από το πάχος της καμπύλης, όσο και από το χρώμα. Να σας υπενθυμίσω γενικά ότι μπορούμε να πετύχουμε και άλλου επίπεδου διαχωρισμούς. Για παράδειγμα, να δώσουμε εδώ την επιλογή LTY με λίγα λόγια ίσον 2, να κάνουμε με λίγα λόγια την γραμμή διακεκομένη και να εκτελέσουμε και πάλι αυτές τις εντολές. Όπως βλέπετε τώρα πια η καμπύλη εδώ εμφανίζεται διακεκομένη, αν αυτό σας λέω είναι επιθυμητό. Αλλιώς μπορούμε να το αφήσουμε εδώ 1 ή όπως εδώ να μην το βάλουμε καθόλου, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, θα είναι μια συνεχής γραμμή, μια συνεχής καμπύλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, που έχουμε δύο ή περισσότερες καμπύλες, και πάλι υπενθυμίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε το υπόμνημα, το οποίο στην R μπαίνει με την εντολή legend. Με λίγα λόγια, πρέπει να τοποθετήσουμε ένα στο διάγραμμα κάπου σε κάποιο σημείο του. Εδώ στο σημείο το οποίο τοποθετείται είναι το κάτω αριστερό μέρος του γραφήματος, το bottom left. Ένα υπόμνημα το οποίο λέει ότι η κόκκινη σχετικά λεπτή καμπύλη ανήκει στο συνημήτωνο και η πράσινη σχετικά πιο παχιά καμπύλη με πιο έντονο πάχος ανήκει στο, αντιπροσωπεύει το ημίτονο. Γενικά μην αποφεύγετε και μην ξεχνάτε να τοποθετείτε τέτοια υπομνήματα, διότι διαφορετικά δεν μπορεί ο καθένας να φανταστεί τι εννοείται και τι ακριβώς αναπαριστάει κάθε καμπύλη, όσο και αν είναι σχετικά προφανές σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπενθυμίζω ότι το υπόμνημα έχει τοποθετηθεί εδώ με την εντολή legend, η οποία έχει στην αρχή ένα όρισμα το οποίο είναι η τοποθεσία, το bottom left εδώ σημαίνει κάτω αριστερά. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να υπάρχουν άλλες περιπτώσεις να είναι για παράδειγμα top left, να είναι πάνω αριστερά, να είναι για παράδειγμα με αυτόν εδώ τον τρόπο τοποθετημένο το γράφημα. Και εδώ να το ξαναβάλουμε. Συγγνώμη, κάτι μου ξέφυγε εδώ. Ναι, σωστά. Τώρα θα είναι σωστά. Στο πάνω αριστερό μέρος του σημείου, δηλαδή πάνω δεξιά ή οπουδήποτε αλλού θέλετε εσείς. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα το bottom left ήταν λίγο καλύτερο, με την έννοια ότι δεν κρύβει εδώ την κορυφή των καμπυλών. Ξανατρέχουμε το σύνολο των εντολών μαζί για τη δημιουργία του γραφήματος. Τώρα, το δεύτερο όρισμα στην εντολή legend, κυρίες και κύριοι, είναι το περιεχόμενό του, το υπόμνημά του. Βλέπετε ότι καλούμε την εντολή C, η οποία δημιουργεί ένα διάνυσμα, και βάζουμε πρώτη τιμή μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη cosine χ, τη σειρά αλφα, την αλφαρυθμητική σειρά δηλαδή, και δεύτερη επιλογή το sin χ, το οποίο είναι αυτό που εμφανίζεται εδώ το ημίτονο. Από εκεί και μετά πρέπει να κατασκευάσουμε τις καμπύλες και να πούμε για παράδειγμα ότι το LWD είναι ένα διάνυσμα που έχει δύο τιμές, το 1 και το 2, ακριβώς γιατί 1 και 2 είχαν εδώ, και ότι το color είναι το 2 και το 3, ακριβώς γιατί 2 και 3 είχαν εδώ. Αν απαλείψουμε αυτή την επιλογή, για παράδειγμα δεν δώσουμε το χρώμα στο υπόμνημα, κοιτάξτε λίγο τι θα πάρουμε. Παρατηρήστε ότι χωρίς την επιλογή του χρώματος στο υπόμνημα, οι καμπύλες έχουν χρωματιστεί με μαύρο, κάτι που δεν είναι σωστό. Άρα, εκτός από την επιλογή να τοποθετούμε
το χρώμα στην καμπύλη, θα πρέπει να τοποθετήσουμε και την αντίστοιχη επιλογή για το χρώμα στην καμπύλη του υπομνήματος. Κάθε καμπύλη έχει ένα χρώμα. Το υπόμνημα όμως, επειδή πρέπει να έχει δύο χρωματισμούς, επειδή αναφέρεται σε δύο καμπύλες. Και έτσι τώρα νομίζω ότι είμαστε αρκετά πιο σωστοί. Μπορούμε από εδώ να εκτελέσουμε όλες τις εντολές μαζί και να πάρουμε το σωστό υπόμνημα. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να προσθέσετε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, όσες γραμμές θέλετε εσείς σε ένα γράφημα. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ δημιουργήσαμε ένα γράφημα κενό και πάνω του προσθέσαμε δύο καμπύλες. Θα μπορούσε όμως να γίνει και εδώ. Για παράδειγμα, να υπάρχει μια καμπύλη ήδη και στη συνέχεια εσείς με την εντολή lines να προσθέσετε εδώ στην εντολή 16 για παράδειγμα, να προσθέσω εκ των υστέρων μια επόμενη γραμμή. Αυτό δεν είναι κακό να συμβεί, πολλές φορές όμως είναι λίγο μπερδευτικό, οπότε είναι, δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά με την έννοια ότι είναι χίλιες φορές προτιμότερο να κάνουμε ένα κενό πλαίσιο και πάνω του να τοποθετήσουμε τις δύο καμπύλες που θέλουμε, παρά τη μία καμπύλη να την κάνουμε με την εντολή plot και την άλλη με την εντολή lines και μετά να χάνουμε λίγο έτσι τη σειρά των πράξεων που έχουμε κάνει. Καλύτερα λοιπόν να το κάνουμε έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω, είναι λίγο προσωπικό στυλ. Μπορείτε εσείς να ακολουθήσετε όποιο τρόπο θέλετε. Πάντως σας υπενθυμίζω ότι η εντολή lines μπορεί να προσθέσει μια καμπύλη πάνω σε ένα υπάρχον γράφημα. Τώρα, αν το γράφημα είναι κενό όπως είναι εδώ ή δεν είναι κενό όπως είναι εδώ, εξαρτάται από την περίπτωση και το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα θα δούμε μια... Συγγνώμη, θα δούμε μία άλλη μεθοδολογία με την οποία μπορούμε να κατασκευάσουμε καμπύλες, κυρίες και κύριοι, την εντολή curve. Η εντολή curve κατασκευάζει καμπύλες είτε επώνυμων συναρτήσεων, όπως για παράδειγμα είναι το συνημήτωνο, το ημήτωνο, ο λογάριθμος κτλ, είτε απλώς παραστάσεων του χ. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο, θυμάστε ότι είχαμε εκτελέσει αυτές εδώ τις 1, 2, 3 εντολές για να κατασκευάσουμε την καμπύλη του χ, του χ τετράγωνο, συγγνώμη. Μπορούμε να το πετύχουμε πολύ απλά με μία, δίνοντας την εντολή curve χ τετράγωνο και θα πάρουμε αυτήν εδώ την καμπύλη. Στην από κάτω εντολή, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, το μόνο που κάνω είναι να ορίζω μερικές επιπλέον επιλογές. Για παράδειγμα, εδώ ορίζω ότι τα όρια στον οριζόντιο άξονα χ είναι από το μείον 5 ως το 5, η καμπύλη θα έχει πάχος 2, το χρώμα της θα είναι επίσης το 2, το κόκκινο δηλαδή, και όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι, νομίζω, πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβετε. Με μια εντολή η οποία λέγεται κατασκεύασε την καμπύλη του χ τετράγωνο από το μείον 5 ως το 5 με πάχος 2 και χρώμα 2. Σε μια γραμμή έχει γίνει κάτι που σε ένα άλλο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα τα λογιστικά φύλλα, αν θυμάστε, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αλληλουχία από εντολών και δράσεων του χρήστη. Θα πρέπει με λίγα λόγια να κατασκευάσουμε ένα διάνυσμα για το χ, ένα διάνυσμα για το ψ, να σύρουμε το ποντίκι από εδώ, από εκεί, να καλέσουμε τον οδηγό γραφημάτων, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά και αρκετά πιο αποδοτικά και γρήγορα. Έτσι, όπως βλέπετε, με μία απλή εντολή μπορούμε να πούμε ότι κατασκεύασα το γράφημα αυτής της καμπύλης για χ από τόσο μέχρι τόσο, με αυτό το πάχος και αυτό το χρώμα. Αυτές οι επιλογές εδώ προφανώς και είναι αχρίαστες, δεν χρειάζεται να τις βάζουμε πάντα. Για παράδειγμα, εδώ θα πάρουμε μια καμπύλη η οποία έχει μαύρο χρώμα και πάχος 1, την προεπιλεγμένη τιμή. Από εκεί και μετά, αν χρειαζόμαστε περισσότερες έτσι επιλογές, μπορούμε κατά περίπτωση να τις χρησιμοποιούμε ή για παράδειγμα να γράψουμε εδώ το 2 στο LTPC, να κάνουμε διακεκομένη για παράδειγμα μια καμπύλη ή να την κάνουμε πιο λεπτά διακεκομένη με το 3 και ούτω καθεξής. Μπορούμε δηλαδή με λίγα λόγια να κάνουμε ό,τι θέλουμε ακριβώς με μια εντολή. Το πλεονέκτημα που έχει η εντολή curve, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό. Είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο, αν θέλετε, κοντά στο στόχο του τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε την κατασκευή μιας μαθηματικής καμπύλης του χ τετράγωνο. Η εντολή curve κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές λεπτομέρειες επιπλέον. Λοιπόν, ας το σβήσω λίγο αυτό εδώ το οποίο είχαμε κάνει πριν, δεν το χρειαζόμαστε, μπερδευόμαστε. Κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι. Ας υποθέσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, ότι θέλουμε να κάνουμε το γράφημα του ημιτόνου και του συνημιτόνου, τις δύο καμπύλες πάνω στο ίδιο γράφημα. Μπορούμε να το πετύχουμε και εδώ εύκολα και γρήγορα με την εντολή curve όπως και πριν.
Κοιτάξτε πώς. Τρέχουμε εδώ την γραμμή, την εντολή της γραμμής 25. Παίρνουμε, όπως βλέπετε, την καμπύλη του συνημητώνου, γιατί εδώ γράψαμε συνημήτωνο. Προσοχή, γράφουμε μονάχα το όνομα της συνάρτησης, δεν γράφουμε αυτό εδώ, το συνημήτωνο χ, δεν χρειάζεται. Και στη συνέχεια εδώ ορίζουμε τα όρια του οριζόντιου άξονα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το κάνουμε όχι από το 0 στο 4π, αλλά από το μείον 2π στο 2π, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, εδώ γράφουμε ότι το πάχος της καμπύλης θα είναι 1, το χρώμα θα είναι 2 και ότι δεν θέλουμε να δώσουμε ετικέτες στους άξονες. Δεν είναι κακό να το κάνετε, αλλά στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν χρειάζεται κιόλας. Απ' την άλλη μεριά, αν θέλουμε πάνω σε ένα γράφημα που έχει μια καμπύλη να τοποθετήσουμε μια δεύτερη καμπύλη, γράφουμε ακριβώς την ίδια εντολή, εδώ για παράδειγμα με το συν ή αλλάζοντας το χρώμα, το πάχος της κτλ. Μόνο που για να δηλώσουμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο γράφημα, αλλά θέλουμε πάνω στο υπάρχον γράφημα να τοποθετήσουμε μια επιπλέον καμπύλη, θα πρέπει να δηλώσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την επιλογή, το addition true. Αυτό εδώ θα μας δώσει, όπως βλέπετε, μια δεύτερη καμπύλη, κυρίες και κύριοι. Με λίγα λόγια, θα έχουμε την επιλογή ότι πάνω στο γράφημα της συνάρτησης του συνημητώνου θα πάρουμε και το γράφημα της συνάρτησης του ημητώνου. Το υπόμνημα με την εντολή legend είναι ακριβώς το ίδιο που έχουμε δει και πριν, δεν αλλάζει κάτι. Σας υπενθυμίζω λοιπόν εδώ από την αρχή ότι μπορείτε πολύ εύκολα να εκτελέσετε μία εντολή curve για να τοποθετήσετε μια καμπύλη, μια δεύτερη με την επιλογή add as on true, έτσι ώστε να πάει η καμπύλη πάνω, να τοποθετηθεί η καμπύλη πάνω στο υπάρχον γράφημα. Αν αυτή εδώ η επιλογή έχει, δεν υπάρχει, για παράδειγμα, είναι αυτή εδώ, τότε πάνω στο γράφημα του συνημητώνου θα δημιουργηθεί, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, ένα άλλο γράφημα του ημητώνου. Θα φύγει η προηγούμενη καμπύλη και εδώ δεν έχουμε ορίσει την περιοχή, την οριζόντια, από το χ-λιμ, δηλαδή το x-λιμ, γι' αυτό και έχει πάει από το 0 μέχρι το 1. Προσοχή λοιπόν, εδώ αυτό θα πρέπει να είναι true ή το ίδιο θα συμβεί και αν το βάλετε με false. Αν αυτό το γράψετε σαν false, πάλι θα πάρετε το ίδιο λάθος αποτέλεσμα. Αν λοιπόν θέλουμε να τοποθετήσουμε μία καμπύλη πάνω σε ένα γράφημα που έχει μία καμπύλη ήδη, θα πρέπει εδώ να το κάνουμε με την εντολή addition true. Παρακάτω, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο έτσι γράφημα, δείτε πόσο εύκολο μπορεί κανείς να καθορίσει και να ορίσει μάλλον την καμπύλη της τυπικής κανονικής κατανομής. Είναι κάτι που δεν έχουμε πει ακόμα και φαντάζομαι σας είναι λίγο άγνωστο, απλά το δίνουμε εδώ ως παράδειγμα γραφήματος για μια άλλη επώνυμη συνάρτηση, όπως είναι η D-norm. Η D-norm είναι η συνάρτηση της πυκνότητας της τυπικής κανονικής κατανομής. Απλά αν ορίσετε το πάχος, το αόρια του οριζόντιου άξονα, θα πάρετε πολύ εύκολα την καμπύλη αυτή εδώ, όπως τη βλέπετε, την γνωστή καμπάνα, αν θέλετε, της τυπικής κανονικής κατανομής. Εδώ με το WD-3 ορίζουμε το πάχος της καμπύλης, το κάνουμε έτσι λίγο έντονο. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό εδώ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συνοδεύεται από κάποιο χρώμα, αν αυτό είναι κάτι το επιθυμητό, για παράδειγμα, ας το γράψουμε με γράμματα, το μπλε. Ή σας υπενθυμίζω και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αφαιρέσετε το πλαίσιο εδώ από πάνω και δεξιά. Σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται. Είναι το BTY η επιλογή, το οποίο με το NO θα πάρετε αυτήν εδώ την καμπύλη, κυρίες και κύριοι. Θα έχετε δηλαδή εδώ τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα, αλλά δεν θα έχετε το πλαίσιο πάνω και δεξιά του και θα κάνετε με το blue εδώ το γράφημα να είναι, η καμπύλη να είναι μπλε. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να κατασκευάσετε αυτό εδώ το γράφημα και με τον τρόπο που είχαμε δείξει στην αρχή, δηλαδή κατασκευάζοντας πίνακες τιμών, έτσι για να δείξουμε την ισοδυναμία των δύο τρόπων και για να είστε και εσείς σίγουροι έτσι ποια ακριβώς μαθηματική συνάρτηση χρειάζεται να καλέσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε εδώ το διάνυσμα χ, το οποίο έχει τις τιμές από το μείον 4 έως το 4 που αυξάνονται κατά μία μονάδα, και να καλέσετε τη συνάρτηση της πυκνότητας της τυπικής κανονικής κατανομής. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το χρειάζεται να το απομνημονεύσετε τώρα, μπορείτε να το δείτε σε οποιοδήποτε βιβλίο στατιστικής σας. Είναι το 1 διαρίζω του 2π επί A στην μείον χ τετράγωνο δια 2.
Αυτό εδώ την παράσταση, μείον 0,5 επί χ τετράγωνο, μπορείτε να την δείτε γραμμένη και έτσι. Για παράδειγμα με αυτόν εδώ τον τρόπο. Το 2 εδώ πέρα πάει σε όλο το χ τετράγωνο. Επειδή όμως είναι πολύ εύκολο κανείς να μπερδευτεί και να υπάρχουν έτσι παρανοήσεις στο τι ακριβώς γίνεται, πολλές φορές συνηθίζουμε να το γράφουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, για να είμαστε έτσι λίγο πιο εύκολα αντιληπτό το με ποια σειρά γίνονται οι πράξεις. Πρώτα θα υψωθεί το χ στο τετράγωνο και το αποτέλεσμα θα το πολλαπλασιάσουμε με το πλην 0,5, θα το διαιρέσουμε 2 δηλαδή. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αφού έχετε αυτό το ψ, αυτό το διάνυσμα τιμών ψ, μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση plot με το χ που είναι αυτό, με το ψ που είναι αυτό, ο τύπος γραμμών να είναι L, και να τοποθετήσετε στο γράφημα την καμπύλη όπως τη βλέπετε εδώ. Στη συνέχεια, προσέξτε λίγο κάτι, μπορείτε πάνω σε αυτό το διάγραμμα να προσθέσετε μια επιπλέον καμπύλη με την εντολή curve όπως την έχουμε δει πριν. Είναι ακριβώς αυτό εδώ που είχαμε κάνει πριν. Μόνο προσέξτε λίγο την επιλογή LTY που θα μας δώσει τη γραμμή να είναι διακεκομένη, και το Adjacent True βέβαια για να τοποθετηθεί η καμπύλη πάνω στο υπάρχον γράφημα. Οι δύο αυτές καμπύλες συμπίπτουν και αυτός είναι ο λόγος που διάλεξα να σας δείξω εδώ με το LTY ίσον 2, έτσι ώστε να είναι διακεκομένη η καμπύλη. Τη βλέπετε ότι η μία πέφτει πάνω στην άλλη. Αυτό για να έχουμε υπόψη μας ότι μπορούμε αντί να γράψουμε όλη αυτήν εδώ τη συναρτησιακή μορφή, απλά να γράψουμε τη συνάρτηση με το όνομά της που είναι η D-norm, είναι η πυκνότητα της τυπικής κανονικής κατανομής. Με λίγα λόγια, καταλήγω στο να σας πω ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον οι καμπύλες θα είναι ίδιες, ακριβώς γιατί τα στοιχεία χ και ψ στον καρτεσιανό επίπεδο είναι ακριβώς τα ίδια. Σε τέτοια διαγράμματα, κυρίες και κύριοι, αν χρειάζεστε, μπορείτε πολύ εύκολα, σας υπενθυμίζω, να τοποθετήσετε γραμμές πλέγματος, αν απλά δώσετε εδώ την εντολή grid. Οι γραμμές πλέγματος τοποθετούνται με αυτόματο τρόπο πάνω στο γράφημα και μπορείτε, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να τους δώσετε επίσης και εδώ χρώμα. Για παράδειγμα, τους κάνετε πράσινο χρώμα με το color ίσον 3. Νομίζω το βλέπετε και εδώ, έχουν αλλάξει λίγο ο χρωματισμός τους. Δεν σημαίνει ότι το κάνουμε πάντοτε, αν όμως χρειάζεστε γραμμές πλέγματος, το υπενθυμίζω και πάλι ότι γίνεται με την εντολή grid. Προς το παρόν θα το σβήσουμε από εδώ. Για να πάμε στο τελευταίο θέμα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βίντεο, την κατασκευή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Υποτίθεται, όπως είχαμε δει και εδώ στην αρχή, ότι έχουμε μια εικονική οικονομία η οποία παράγει δύο αγαθά, το χ και τις ποσότητες χ και ψ, και ο συνδυασμός των αγαθών τα οποία μπορεί να παράξει εξηγείται από αυτήν εδώ τη σχέση, το χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο ίσον 100, ή αν θέλετε το η ποσότητα του ψ μπορεί να ισούται, ισούται με ρίζα του 100 μείον χ τετράγωνο. Μία τέτοια καμπύλη έχει αυτήν εδώ τη μορφή, και αυτό το οποίο θέλουμε σαν στόχο να πετύχουμε είναι να κατασκευάσουμε την καμπύλη και να δείξουμε ότι τρία σημεία πάνω σε αυτό το καρτεσιανό επίπεδο, το ένα είναι μέσα στην περιοχή δυνατοτήτων της οικονομίας αυτής, όπως εδώ είναι το μπλε σημείο το εντός, αλλά δεν είναι και στο βέλτιστο σημείο γιατί το χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο είναι κάτω από το 100. Υπάρχει ένα σημείο όπως εδώ που είναι πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και ένα άλλο σημείο το οποίο είναι εκτός των παραγωγικών δυνατοτήτων αυτής της καμπύλης. Κοιτάξτε λίγο, κυρίες και κύριοι, στην R πόσο απλά είναι όλα αυτά τα διαγράμματα. Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να κατασκευάσουμε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός εδώ. Όπως βλέπετε, καλούμε την εντολή curve, γράφουμε την παράσταση που μας δίνει το ψ, δηλαδή την παράσταση εκείνη που έχει σαν παράμετρο το χ. Αυτό εδώ με λίγα λόγια, το ρίζα 100 μείον χ τετράγωνο, και λέμε ότι το χ κινείται από το 0 έως το 10. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για 100 μείον χ τετράγωνο, πέρα από το 10 δεν ορίζεται η συνάρτηση αυτή. Θα μας δώσει αυτό εδώ το γράφημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μπορούμε να το καλυτερέψουμε κάπως εμφανισιακά. Παράδειγμα, βλέπετε εδώ έχω κάνει λίγο έντονη, με πιο έντονη την καμπύλη και έχω βγάλει το περίγραμμα του διαγράμματος. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει, όπως βλέπετε, με αυτές τις επιλογές. Ας πάμε, μικρύνουμε λίγο εδώ.
πούμε λίγο έτσι, σε τρεις γραμμές, να είναι λίγο πιο ορατά. Γράφουμε λοιπόν εδώ την παράσταση εκείνη ως προσχή για την καμπύλη. Στη συνέχεια με το X label ίσον X και Ψ label ίσον Y μπορούμε να δώσουμε εδώ το Χ και εδώ το Ψ, αν αυτό είναι επιθυμητό, ή να γράψουμε προϊόν Α και Β ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Με main σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο δεν κάνουμε και πολύ συχνά σε αυτό το μάθημα, μπορούμε να δώσουμε ένα τίτλο σε όλο το γράφημα, ένα έτσι με έντονα γράμματα εδώ στην κορυφή του διαγράμματος. Με LWD καθορίζουμε το πάχος αυτής της καμπύλης, το 2, και στη συνέχεια με XLIM, τα όρια δηλαδή του οριζόντιου άξονα Χ, τα ορίζουμε να είναι από το 0 μέχρι το 10, και με την επιλογή BTY ίσον N βγάζουμε το box, το περίγραμμα γύρω γύρω από το γράφημα. Λοιπόν, στη συνέχεια μπορούμε να δώσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό που είχαμε κάνει και πριν με τα grid lines, να τοποθετήσουμε με λίγα λόγια γραμμές πλέγματος οι οποίες θα τοποθετηθούν εδώ με πράσινο χρώμα, με το color ίσον 3. Και κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι. Είχαμε μιλήσει για την εντολή lines, η οποία τοποθετεί γραμμές πάνω σε, και καμπύλες πάνω σε ένα γράφημα. Ας δούμε λίγο τώρα την εντολή points, η οποία τοποθετεί σημεία πάνω σε ένα γράφημα. Εδώ θα τοποθετήσω το σημείο 6,6, δηλαδή με λίγα λόγια ένα σημείο το οποίο έχει στο χ ίσον 6 και στο ψ ίσον 6. Συγγνώμη. Αυτό εδώ το σημείο, όπως βλέπετε, πέφτει εδώ. Με λίγα λόγια καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ είναι οι συντεταγμένες του χ και αυτό εδώ είναι οι συντεταγμένες του ψ, πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε να καλέσουμε την εντολή points, όπως το βλέπετε εδώ, ας το κάνουμε και εδώ λίγο πιο αραιά, με περισσότερα από ένα σημεία. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε ένα διάνυσμα χ το οποίο έχει τα σημεία, τις τιμές 3, 6 και 8. Εδώ είναι το 3, εδώ είναι το 6 και εδώ είναι το 8. Και ένα διάνυσμα ψ το οποίο έχει επαναλαμβανόμενες στις τιμές 8. Για παράδειγμα, αν θα το δείτε εδώ, το χ είναι 3, 6, 8, το ψ είναι 8, 8, 8, πάνω σε αυτή την ευθεία δηλαδή εδώ παραπάνω. Τώρα πια έχουμε τρία σημεία, κυρίες και κύριοι, τα οποία το μπορούμε να τοποθετήσουμε με αυτήν εδώ την επιλογή, το χ, ψ. Μισό λεπτάκι. Κάτι ξέφυγε προηγουμένως. Ναι, εδώ το βλέπετε είναι το σημείο 3,8, το σημείο 6,8 και το σημείο 8,8, ακριβώς όπως τα έχουμε γράψει εδώ πέρα πάνω. Για να κάνουμε λίγο έτσι πιο διασκεδαστικό το γράφημα και πιο έτσι εμφανίσιμο, μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να καλέσουμε την εντολή points με μερικές επιπλέον επιλογές. Για παράδειγμα, να ορίσουμε ότι τα σημεία θα τοποθετηθούν με κυκλικούς δίσκους, βάζοντας την επιλογή PCH ίσον 19. Να ορίσουμε επίσης ότι το μέγεθός τους, εδώ το CX, είναι πόσο μεγάλα είναι τα σημεία. Έχουν τις τιμές 1, 2 και 1, που σημαίνει το πρώτο σημείο θα έχει μέγεθος 1, το δεύτερο σημείο θα έχει μέγεθος 2 και το τρίτο σημείο θα έχει μέγεθος 1, είναι το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Το δεύτερο, αυτό που πέφτει δηλαδή πάνω στην καμπύλη, είναι έτσι πιο μεγάλο, και ότι τα χρώματα που θα ακολουθήσουν, οι χρωματισμοί που θα ακολουθήσουμε για αυτά τα σημεία, θα είναι το μπλε, το μαύρο και το κόκκινο. Μπλε για αυτό που είναι μέσα στην καμπύλη, μαύρο για αυτό που είναι πάνω στην καμπύλη και κόκκινο για αυτό που είναι έξω από την καμπύλη. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, δύο τελευταίες εντολές που θα πούμε είναι η εντολή, ένα παράδειγμα μάλλον για το οποίο το κάνουμε δύο φορές, είναι η εντολή text. Η εντολή text, κυρίες και κύριοι, τοποθετεί ένα, μία λέξη, για παράδειγμα κείμενο, γι' αυτό και λέγεται text, πάνω στο γράφημα, έτσι ώστε να δώσουμε εδώ κάποιο υπόβλημα σχετικά με το τι είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εδώ, όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ τις συντεταγμένες 3,5 και 8,5, με την, ενώ για παράδειγμα το σημείο ήταν 3,8. Δεν είναι καλό να το βάζουμε σαν 3,8, γιατί θα πέσει η λέξη αυτή εντός, θα πέσει πάνω στο σημείο. Κατά γενικό έτσι, τρόπο, τοποθετούμε αυτές τις αυτό το κείμενο λίγο πιο πάνω και λίγο πιο δεξιά από το σημείο, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει από περίπτωση σε περίπτωση. Με λίγα λόγια, προσέξτε λίγο τι θα γίνει αν εδώ είχαμε το 3 και το 8. Θα εκτελέσω και πάλι τις εντολές εδώ από την αρχή όλες μαζί. Βλέπετε τι έχει συμβεί. Καταλαβαίνετε ότι γενικά οι συντεταγμένες που δίνουμε είναι το κέντρο αυτής της λέξης. Αν λοιπόν βάλουμε ακριβώς το ίδιο με το σημείο,
θα πέσει το ένα πάνω στο άλλο και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό μετατοπίζουμε κατά κάτι το κέντρο βάρους της λέξης που την οποία θέλουμε να εμφανίσουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Το ίδιο κάνουμε και εδώ, όπως ακριβώς τα σημεία, έτσι ακριβώς και οι λέξεις ή γενικά το κείμενο μπορεί και αυτό να χρωματιστεί. Εδώ το μπλε που είχαμε δώσει, αν θυμάστε, αντί και στο χρώμα 4, είναι αυτό εδώ το 4 το εντός, γι' αυτό και μπορούμε να το βάλουμε εδώ επίσης 4, ή αν δεν το βάλουμε, αν να το αφήσουμε εδώ μπλε, μπορούμε να βάλουμε και εδώ το μπλε ή να βάλουμε εδώ το 4. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μισό λεπτάκι, μας έφυγε το δίκτυο. Και μισό λεπτό. Παρεμβολές δικτύου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πετύχουμε, σας λέω, το συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι τούτο εδώ. Προσέξτε τώρα λίγο ότι μας έχει μείνει στο διάγραμμα ένα σημείο το οποίο πολλές φορές μπορούμε το χρειαζόμαστε για λόγους, ας το πούμε, ενδιάμεσων υπολογισμών. Πολλές φορές όμως δεν το χρειαζόμαστε στο τελικό γράφημα. Για παράδειγμα, μπορούμε να σχολιάσουμε αυτήν εδώ την εντολή και αυτήν εδώ την εντολή. Δεν χρειάζονται, με την έννοια ότι ούτε το σημείο 6-6 μπορεί να χρειαζόμαστε, ούτε την εμφάνιση των σημείων χωρίς τους χρωματικές επιλογές μπορούμε να χρειαζόμαστε. Οπότε τώρα πια μπορούμε να επιλέξουμε αυτό εδώ, την ομάδα εντολών, και να την εκτελέσουμε παραλείποντας την εμφάνιση εδώ του points και points εδώ και εδώ, και να πάρουμε αυτό το γράφημα, το οποίο είναι, νομίζω το έχετε δει και εδώ στην ιστοσελίδα, είναι αυτό εδώ. Υπενθύμηση, κυρίες και κύριοι, ένα οποιοδήποτε γράφημα, είτε αυτό εδώ είτε οποιοδήποτε άλλο, από την επιλογή που έχετε εδώ, export as image, μπορείτε να ανοίξετε και να το αποθηκεύσετε με έναν από τους τρόπους που σας δίνονται εδώ, σαν PNG, JPEG κτλ, σε έναν οποιοδήποτε φάκελο θέλετε, με ένα οποιοδήποτε όνομα θέλετε εσείς, βάλτε το όπως θέλετε, ή να αλλάξετε από εδώ τις διαστάσεις του, να πατήσετε το save και να έχετε μία εικόνα του γραφήματος, κυρίες και κύριοι, αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας για περαιτέρω χρήση. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο σχετικά με τις γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων και καμπυλών με την R. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.